Και πάμε χαρά μου σε σένα, καθώς η Ιωάννα Βαλιοσπύρου, τη θυμόμαστε όλοι με την επίθεση με το Βιτριόλι, 2,5 χρόνια μετά λοιπόν την επίθεση, βρέθηκε στο σημείο όπου δέχτηκε την επίθεση και μάλιστα εκεί ανακοίνωσε και ένα νέο ίδρυμα με το όνομά της, το οποίο είναι για εγκαυματίες. Έτσι ακριβώς, 2,5 χρόνια όπως είπες, μετά από τη μοιραία επίθεση με Βιτριόλι, η Ιωάννα Βαλιοσπύρου βρέθηκε ξανά στο ίδιο σημείο. Ανακοίνωσε από αυτό το σημείο την ίδρυση του Ιδρύματος, το οποίο θα στηρίζει ανθρώπους με σοβαρά εγκάβματα, ένα Ίδρυμα στήριξης τους, μετατρέποντας έτσι όπως είπε με κάποιο τρόπο το σκοτάδι σε φως. Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι εκεί για εκείνην ξεκίνησε μία άλλη ζωή με ένα διαφορετικό πρόσωπο. Να ακούσουμε τι είπε η Ιωάννα Βαλιοσπύρου. Το όραμά μου και η θέλησή μου είναι αυτός ο οργανισμός να γίνει μια οικογένεια που θα μπορεί ο κάθε εγκαυματίας να απευθυνθεί, να νιώσει ασφάλεια, να νιώσει οικεία, να μπορεί να του λύσει απορίες και να του δώσει ελπίδα και να του δείξει τους τρόπους ενδεχομένως που μπορεί να βελτιώσει τη ζωή του μετά από ένα τέτοιο τραύμα στο σώμα και στο δέρμα. Πώς είσαι μέσα σου και αν έχεις συγχωρέσει αυτή τη γυναίκα που σου έκανε αυτό το κακό? Αρχικά πιστεύω η συγχώρεση έχει να κάνει με μας. Έχω επιλέξει να προχωρήσω, γιατί δεν μπορώ να προχωράω στη ζωή μου νιώθοντας θυμό και μίσος και άσχημα συναισθήματα. Εγώ αυτή την περίοδο νιώθω πολύ καλά. Παράλληλα εννοείται ότι συνεχίζω και τα χειρουργεία μου. Αύριο θα μπω για χειρουργείο, σε 20 μέρες θα ξαναμπω για χειρουργείο. Όμως νιώθω χαρούμενη πολύ. Κυρίως νιώθω συγκίνηση για σήμερα. Παράλληλα όμως νιώθω και ότι αναλαμβάνω μια σημαντική ευθύνη και το συνειδητοποιώ αυτό. Πάρα πολύ. Δεν το κάνω ελαφρά την καρδία. Ξέρω ότι αναλαμβάνω κάτι πολύ σημαντικό. Αυτά είπε λοιπόν η Ιωάννα Βαλιοσπύρου για την ίδρυση του νέου ιδρύματος.